Κοιτάξτε, αυτές τις γιορτινές μέρες, μειχτά κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας μαζί με την Ελλάς, πραγματικά περιπολούμε σε καθημερινή βάση και όλες τις ώρες της ημέρας, δηλαδή από το πρωί ως το βράδυ, την πόλη του Ηρακλείου, για να αποφύγουμε φαινόμενα τα οποία αμαυρώνουν έτσι την εικόνα και το νόημα αυτών των ημερών. Δηλαδή, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, η επετεία αυτές τις ημέρες έτσι χαλά την καλή εικόνα του Ηρακλείου που προσπαθούμε όλοι να δημιουργήσουμε σε αυτό τις πολύ κακές μέρες που περνάμε. Και από την άλλη μεριά, το παρεμπόριο που δυστυχώς δεν λέει να σταματήσει, πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να σταματήσει. Αυτές τις μέρες λοιπόν, μαζί με την Ελλάς και τη Δημοτική Αστυνομία, προσπαθούμε να εξαλείψουν αυτά τα φαινόμενα από την πόλη του Ηρακλείου. Κοιτάξτε, σας είπα ότι η επετεία είναι ένα πρόβλημα που το διαχειρίζεται αποκλειστικά η Ελλάς. Πιστεύω ότι η Ελλάς έχει και τους μηχανισμούς να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, γιατί πραγματικά αυτά τα αθώα παιδιά που βλέπουμε στα φανάρια ή στις καφετέριες ή στους χώρους που συναντρίζεται πάρα πολλοί κόσμος, εντάξει, δεν είναι, είναι θλιβερό το, έτσι, η εικόνα που αντιμετωπίζουμε όλοι, που βλέπουμε όλοι μας. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, γιατί κάποιοι συνδημότες μας, κάποιοι άνθρωποι δεν λένε να καταλάβουν ότι αυτές τις μέρες με το να κατέβει χωρίς να υπάρχει λόγος στην πόλη του Ηρακλείου και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα κυκλοφοριακό ή αναγκάζονται να παρκάρουν πάρα πολλές φορές και να διακόπτουν έτσι την ομαλή κυκλοφορία που γίνεται στην πόλη του Ηρακλείου. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, τα φαινόμενα αυτά έχουν έτσι μια έξαρση. Προσπαθούμε λοιπόν να αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις και όχι να αναγκαζόμαστε να κόβουμε κλίσεις ή να απομακρύνουμε τα αυτοκίνητα, έτσι για να διευκολύνουμε τον κόσμο να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά του στο Ηράκλειο και, εν πάση περιπτώσει, γιορτινές μέρες είναι να μην ερχόμαστε στη δυσάρεστη θέση να κόβουμε κλίσεις.